Κάθε κυβέρνηση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, βάζει το δικό της λιθαράκι στον εξοπλισμό του κράτους για αυτό που λέμε καπιταλιστική ανάπτυξη. Φέρνει νόμους που δεν αφορούν μόνο το ένα ή το άλλο κομμάτι της ζωής της εργατικής τάξης, του λαού συνολικά, αποτελούν προϋποθέσεις για να εξασφαλίζει μεγάλη εργοδοσία τα όπλα για να ανταγωνίζονται το κεφάλαιο των άλλων κρατών, για να θωρακίζει και να διευρύνει τα κέρδη της. Δεν είναι τυχαίο πως αυτές οι μεγάλες αλλαγές που προωθούνται αποτελούν προαπαιτούμενα για την εκταμείευση του Ταμείου Ανάκαμψης του Μεσοπρόθεσμου. Ο νόμος έκτρωμα όμως, που ψηφίστηκε στη Βουλή το καλοκαίρι, ξεχωρίζει. Και αυτό γιατί αφορά την καρδιά της ίδιας εκμετάλλευσης εργατικής τάξης, στοχεύει σε αλλαγές που είναι στρατηγικές για το κεφάλαιο. Γι' αυτόν τον λόγο και για να υπομένουν οι εργαζόμενοι αυτή την αντεργατική επίθεση διαρκείας, κυβέρνηση και εργοδότες επιδιώκουν να δώσουν συντριπτικό χτύπημα στη λειτουργία και τη δράση των συνδικάτων, να βάλουν τους απεργιακούς αγώνες στο γύψο. Τρεις είναι οι άξονες που έχει ο νόμος Χατζηδάκη και το καθιστά κάτι παραπάνω από έναν ακόμα αντιλαϊκό νόμο. Πρώτον, η πραγματική τομή, το χτύπημα στη λειτουργία των συνδικάτων, δηλαδή στη δυνατότητα της οργάνωσης των εργαζόμενων. Δεύτερον, το νέο χτύπημα στο απεργιακό μας δικαίωμα. Τρίτον, το χτύπημα συνολικά σε αυτό που λέμε ημερήσιος εργάσιμος χρόνος και κατ' επέκταση στους μισθούς. Πρώτο χτύπημα. Εδώ είναι που ο νόμος κάνει τη μεγάλη διαφορά στη συνδικαλιστική δράση. Καταργεί στην ουσία τον 1264, ένα νόμο που φτιάχτηκε σε προηγούμενη ιστορική και πολιτική περίοδο για να ενσωματώσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Ήταν προσπάθεια ενσωμάτωσης των ταξικών εργατικών αγώνων λίγα χρόνια μετά τον αντιδικτατορικό αγώνα του λαού, την πάλη του για να ανατραπούν χουντικοί αντιδραστικοί νόμοι που συνέχιζαν να υφίστανται και μετά τη Χούντα. Ακόμα λοιπόν και αυτόν τον 1264, ο νόμος Χατζηδάκη έρχεται να τον ανατρέψει. Σήμερα η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν μπορεί να ανεχτεί ούτε μια σπιθαμή δικαιώματος χώρου δουλειάς. Πατώντας πάνω στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση προβλέπει ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων και για την απεργία. Από τη μια βάζει εμπόδια στη ζωντανή συζήτηση, στην αντιπαράθεση, στη σύνθεση απόψεων μέσα από τις οποίες τα συνδικάτα πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις τους. Και από την άλλη, η ίδια η διαδικασία της ψηφοφορίας χάνει κάθε έννοια μυστικότητας, αφού αυτή μπορεί να γίνεται από το γραφείο του εργοδότη, ακόμα και από τον ίδιο τον εργοδότη. Την ίδια στιγμή, όποιος αρνηθεί να δώσει φόρα παρτίδα τα μητρώα των εργαζόμενων, που είναι μέλη του σωματείου, δεν θα έχει δικαίωμα να υπογράψει συλλογική σύμβαση, να προκηρύξει απεργία, να σταθεί ακόμα δίπλα στον συνάδελφο στην επιθεώρηση εργασίας. Αφαιρείται από τα σωματεία συνάδελφοι ο ίδιος ο λόγος ύπαρξής τους, η συλλογική οργάνωση και δράση. Και όποιος σηκώνει κεφάλι, όποιος διαφωνεί με αυτό το μεσαίωνα, πλέον μπορεί να χάνει τη δουλειά του χωρίς να κατοχυρώνεται κανένα δικαίωμα γι' αυτόν. Κυρίως το δικαίωμα της επαναπρόσληψης. Μια κατάκτηση με βάση την οποία χιλιάδες εργαζόμενοι μετά από αγώνες κατάφεραν να κρατήσουν τη δουλειά τους όταν ο εργοδότης προχωρούσε σε παράνομες απολύσεις. Σήμερα, μητέρες, εργαζόμενοι σε μεγάλη ηλικία, εκλεγμένοι συνδικαλιστές, μπορούν να απολύονται με το έτσι θέλω. Να φτάνουν στα δικαστήρια, να κρίνονται παράνομες οι απολύσεις τους και απλά να παίρνουν 1-2 μισθούς παραπάνω. Δεύτερο χτύπημα. Ιδιαίτερα στο ζήτημα της απεργίας, κάθε άρθρο είναι καλά μελετημένο με βάση το τι είναι πραγματικά αποτελεσματικό όταν η εργατική τάξη οργανώνει την πάλη της. Και αυτό ακριβώς βάζει στο στόχαστρο. Καταρχήν, σε μια σειρά κλάδους ουσιαστικά καταργείται το δικαίωμα στην απεργία, αφού με την πρόβλεψη για το 1/3 προσωπικού ασφαλείας η απεργία χάνει το νόημά της. Γιατί η απεργία αποτελεί τη μεγαλύτερη μορφή πίεσης που μπορεί να ασκήσουν οι εργαζόμενοι μέσα στον χώρο δουλειάς. Αρνούνται στον εργοδότη να βγάλει κέρδος. Τον πατάνε εκεί που πραγματικά πονάει. Πώς μια απεργία να πετύχει το σκοπό της όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά? Πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια απεργία των αυτεργατών, για παράδειγμα, όταν τα καράβια θα συνεχίζουν να κάνουν τα δρομολόγια τους και μάλιστα με τόσο προσωπικό όσο εγγυάται την ελάχιστη παρεχόμενη υπηρεσία? Θα παρακαλάνε οι εφοπλιστές να γίνονται απεργίες να γλιτώνουν μεροκάματα, αφού η δουλειά τους θα γίνεται κανονικά. Επίσης, πλέον η απεργοσπασία νομιμοποιείται, μιας και οι εργάτες είναι παράνομο να προστατεύσουν την απεργία τους, αφού κρίνεται παράνομη η περιφρούρησή της. Με άλλα λόγια, ο εργοδότης μπορεί να πιέσει τους εργαζόμενους να δουλέψουν μέρα απεργίας και οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Ξέρουν πολύ καλά οι νομοθέτες πόσες απεργιακές μάχες δόθηκαν με επιτυχία, επειδή ακριβώς οι απεργοί με την οργανωμένη παρουσία τους στην πύλη του εργοστασίου, στην είσοδο του καταστήματος, έσφαγαν το φόβο των συναδέλφων τους.
Πόσες φορές πύκνωσαν οι γραμμές των περιφρουρήσεων με εργάτες που εκείνες τις κρίσιμες για τη μάχη στιγμές έκαναν το μεγάλο βήμα της σύγκρουσης με την εργοδοσία. Το τρίτο χτύπημα. Στο συγκεκριμένο νόμο, οι περισσότερες ρυθμίσεις αφορούν αυτό που απλά λόγια μπορούμε να πούμε πόσο και πότε μπορεί να εργάζεται ένας εργαζόμενος και πώς θα πληρώνεται γι' αυτό. Δηλαδή, πόσο πλούτος που παράγει ένας εργαζόμενος σε μια μέρα θα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και ταυτόχρονα πώς ο ίδιος ο παραγωγός του πλούτου θα παίρνει ακόμα μικρότερο κομμάτι πίσω. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως από τη Λευκή Βίβλο της δεκαετίας του 90 και από την Οδηγία του 2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα επιτελεία ασχολούνται ακριβώς με αυτή την εξίσωση. Προβλέπει λοιπόν ο νόμος πως ο εργαζόμενος θα μπορεί να εργαστεί 2 ώρες την ημέρα χωρίς να αμείβεται, αλλά να παίρνει σαν αντιπαροχή σε βάθος εξαμήνου ρεπό ή μείωση ωραρίου. Αυτό σημαίνει, μαζί με την αύξηση των υπεροριών από 120 σε 150, πως η μερίσια εργασία ξεχυλώνεται σε 13 ώρες την ημέρα. Το δόγμα «δουλειά όποτε βολεύει τα κέρδη των εργοδοτών» έχει μόνιμα στο στόχαστρο και την Κυριακή αργία. Σε αρκετούς κλάδους όπως ο επιστημισμός και ο τουρισμός, είναι ουσιαστικά αδύνατο να υπάρξει οικογενειακός προγραμματισμός, να βρεθεί μια οικογένεια στο σπίτι της την ίδια στιγμή, μια που εκεί χρόνια τώρα η Κυριακή αργία και το πενθήμερο έχουν αντικατασταθεί με ρεπό, που πολλές φορές ανακοινώνονται στον εργαζόμενο το προηγούμενο βράδυ. Ο νέος νόμος ενσωματώνει και διευρύνει τις ρυθμίσεις των 2 τελευταίων χρόνων που αφορούν τη τηλεεργασία. Πλέον ο εργαζόμενος μπορεί να υπομισθεί το βάρος συντήρησης και του κόστους φθοράς των απαραίτητων για την εργασία του και ο εργοδότης δεν έχει καμία υποχρέωση να εξασφαλίζει τους όρους για ασφαλή εργασία στον εργαζόμενο στο σπίτι. Κάπως έτσι δρυνήσαμε, όπως θυμάστε, και το θάνατο συναδέλφη σας μας στο σπίτι πριν από 1 χρόνο. Με τα παραθυράκια του νόμου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή μπροστά στο λάπτοπ του όλη μέρα, κάθε μέρα, χωρίς να υπάρχει πλαίσιο ελέγχου του πόσες και ποιες ώρες θα εργάζεται. Το νέο στοιχείο σε όλα αυτά είναι ότι όλα τα παραπάνω θα ρυθμίζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας, με συνεννόηση δηλαδή εργοδότη και εργαζόμενοι. Ο νόμος αυτός λέει πως η σχέση των 2 μερών είναι ισότιμη, σε αντίθεση με το προηγούμενο εργατικό δίκαιο. Πώς αλήθεια μπορεί να είναι ισότιμη η σχέση του εργαζόμενου που δουλεύει με το φόβο της απόλυσης, της μη ανανέωσης της σύμβασης, της εκδικητικής μετάθεσης, με τον εργοδότη που έχει στα χέρια του το εργοστάσιο, την παραγωγή, γενικά τα μέσα παραγωγής? Προφανώς και δεν γίνεται. Ο νόμος ουσιαστικά δίνει το ελεύθερο στους εργοδότες να ξεμοναχιάζουν εργαζόμενους, να τους απειλούν να δεχτούν κάθε ασυδοσία νόμιμη πλέον, και αυτό στα μάτια του κράτους είναι προϊόν φιλικής κουβετούλας. Γι' αυτό ταυτόχρονα περιορίζουν και χτυπάνε τη δράση των συνδικάτων. Είναι προφανές πως ο νέος αυτός αντεργατικός νόμος αποτελεί επιθυμία των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων, όπως άλλωστε κάθε αντιλαϊκός νόμος. Όσο προβλέπει ο νόμος, αποτελούν το όχημα και για τις πολυδιαφημιζόμενες επενδύσεις τεχνολογίας στη χώρα μας, αλλά και συγκεκριμένα στην περιοχή μας, που στόχος είναι να καταστεί ψηφιακό κέντρο. Άλλωστε, όπως ομολογούν και τα στελέχη των αντίστοιχων εταιριών, ο λόγος που έρχονται στη Θεσσαλονίκη είναι γιατί εδώ βρίσκουν ένα οικοσύστημα καινοτομίας, με κύριο στοιχείο τους πολλούς, καλά εξειδικευμένους και φθηνότερους σε σχέση με αντίστοιχους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενους. Συνάδελφοι, αν ήταν μια φορά εμφανές παλιότερα, σήμερα φαίνεται κρυστάλλινα πως οι νόμοι του κράτους ωφελούν πάντα τους μεγαλοεργοδότες. Η καπιταλιστική ανάπτυξη που με τόση λαχτάρα περιμένουν κράτος και εργοδοσία δεν μπορεί να υπάρξει με εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις, με σωματεία στην πρώτη γραμμή για τις σύγχρονες ανάγκες. Γιατί η κάλυψη των σύγχρονων αναγκών για το λαό είναι χαμένο κέρδος για το κεφάλαιο. Οπότε δεν πήγε τίποτα στραβά στους προϋπολογισμούς των τελευταίων χρόνων, που για τη δασοπροστασία, για παράδειγμα, προβλέπονταν 1,6 εκατομμύρια στην Αττική, ενώ την ίδια στιγμή δίνουν δισεκατομμύρια σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως τα 120 εκατομμύρια στην Αιτζία. Αν κυνηγάς μια τέτοιου είδους ανάπτυξη, τέτοιες επιλογές θα κάνεις. Γι' αυτό θεωρούμε ως τεράστια κοροϊδία, ως προσπάθεια από προσανατολισμού, τα συνθήματα κομμάτων και δυνάμεων μες στο κίνημα για ανάπτυξη για όλους, για ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν υπήρξε κυβέρνηση που να μην πήρε αποφάσεις, να μην έφτιαξε νόμους με βάση το σιδερένιο νόμο του κέρδους και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Κάθε μια από αυτές έδαιναν ακόμη ένα κρίκο στην αλυσίδα που έχουν βάλει στην εργατική τάξη. Και γι' αυτό δυσκολευόμαστε πλέον να θυμηθούμε ποιος από τους Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κινέλ Πασόκ ψήφισε ποιον νόμο. Είναι ένα απλό δείγμα του ότι όλοι κινούνται πάνω στις ράγες του ίδιου τρένου. Πέρα από επιμέρους διαφορές, πέρα από κοκορομαχίες, όλοι τους πίνουν νερό στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Το μνημείο των αντεργατικών πολιτικών που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η εργατική τάξη είχε πολλούς χτίστες. Κάθε όροφός του ήρθε να αναβαθμίσει, να εξυγχρονίσει όπως μας λένε προηγούμενους νόμους. Και ο στόχος ήταν και θα είναι το ξύλωμα των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων που είχε η εργατική τάξη μετά από δεκαετίες πάλης, απεργιών, μαχών, ακόμα και με νεκρούς. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη φορά που οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι, το κράτος τους, θέλουν να τελειώνουν με το οργανωμένο, ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα. 14.738 απολύσεις, εκ των οποίων οι 1.320 σε εκλεγμένα μέλη συνδικάτων είχαν επιβληθεί τα μαύρα χρόνια του νόμου 330, που οι παλιοί θα θυμούνται και εμείς οι νεότεροι μαθαίνουμε μέσα από την ιστορία των σωματείων μας. Ένας νόμος που ενέπνευσε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να γράψει το ποιοτικά αναβαθμισμένο δικό της. Την ίδια περίοδο όμως συνέβη και κάτι άλλο. Ίδρυση δεκάδων σωματείων, εκατοντάδων σωματιακών επιτροπών σε εργοστάσια και επιχειρήσεις. Απεργίες 100% παράνομες με τα μέτρα και τα σταθμά των νόμων και 100% πετυχημένες στη μορφή και στο αποτέλεσμα. Κινητοποιήσεις που γεννιόταν μέσα από έκτακτες συνελεύσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, σπίτες αγώνα που φούντωσαν και έκαναν στάχτη τη θέληση της κυβέρνησης να τελειώνει με τα συνδικάτα. Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε μόνο στην έτσι κι αλλιώς διδακτική πείρα από προηγούμενες δεκαετίες για να βρούμε παραδείγματα όπου το εργατικό κίνημα μπλόκαρε στην πράξη, στη ζωή αντιλαϊκούς νόμους. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που νόμοι έμειναν στα χαρτιά κατά από την αποφασιστική πίεση των εργαζόμενων και του λαού. Και αυτό παίρνοντας υπόψη πως σήμερα το εργατικό κίνημα βρίσκεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, με τις πλειοψηφίες στη ΓΕΣΕΕ και σε μια σειρά εργατικά κέντρα όπως και στην πόλη μας, να έχουν διακηρυγμένο πλέον σκοπό την οικονομική ανάπτυξη των μονοπωλίων, όπως δείχνει και η μερίδα που διοργάνωσαν εν ώψη της ΔΕΘ. Οι συνάδελφοι μετά θα αναφέρουν αρκετά ζητήματα αναλυτικά από την πείρα του τελευταίου διαστήματος, όπου στην πράξη έσπασε για παράδειγμα ο απεργοκτόνος νόμος που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Όπως το ίδιο έγινε και με τον νόμο για τις διαδηλώσεις που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ή το παράδειγμα των αυτεργατών που απέναντι σε τρεις διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις, απέναντι σε τόνους λάσπης, στις απειλές εφοπλιστών και υπουργών, απέναντι σε προβοκατόρικες πρακτικές, υλοποίησαν την απόφαση που μαζικά πήραν οι εργαζόμενοι του κλάδου. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά για εμάς, για τα μέλη των συνδικάτων? Πως υπάρχει δρόμος για να μην επιτρέψουμε να ξημερώσουν οι μέρες που ονειρεύονται κράτος και εργοδοσία. Υπάρχει τρόπος και για να ξυλωθούν όλοι οι νόμοι τους και για να ανοίξει ο δρόμος για κατακτήσεις, για ουσιαστικές αλλαγές στο πώς ζει και δουλεύει ο εργαζόμενος. Αναδείχθηκε με τον πιο πιστικό τρόπο το τι μπορεί να κάνει η εργατική τάξη και ο λαός με την οργάνωσή τους φέτος το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και τα τοπικά δεκανίκια της ήταν εξαφανισμένοι, την ίδια ώρα που η εργοδοσία φοβόταν για τις επενδύσεις της και μη χαθεί καμιά ώρα δουλειάς, ο λαός έσωσε χωριά, έσωσε λαϊκά σπίτια, εξασφάλισε φαγητό και νερό σπυρόπληκτους. Ο λαός έσωσε το λαό. Και όχι μόνο αυτό, τα συνδικάτα επέβαλαν να κλείσουν τα εργοστάσια που οι καπιταλιστές είχαν σε λειτουργία δίπλα από τα πύρινα μέτωπα. Τα σωματεία σε όλη την Ελλάδα βγήκαν μπροστά και απέτησαν μέτρα για τους πυρόπληκτρους, μέτρα για την αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία των πόλεων και των χωριών. Η οργανωμένη απειθαρχία των οργανωμένων εργαζόμενων επέβαλε τα όποια μέτρα πάρθηκαν στους χώρους δουλειάς την περίοδο της πανδημίας, ακόμα και σήμερα. Εκείνα ήταν που δεν επέτρεψε να περάσουν νύχτα μια σειρά νόμοι. Εξασφάλισε πως δεν θα νομιμοποιηθούν στη λαϊκή συνείδηση. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το 2021 δεν είναι φυσιολογικό να ζούμε και να εργαζόμαστε με αυτούς τους όρους. Εξυγχρονισμός δεν είναι η προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στις ανάγκες του κεφαλαίου, όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει η κυβέρνηση. Εξυγχρονισμός είναι να μπουν στο προσκήνιο οι πραγματικές δυνατότητες της εποχής. Η γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου, η σταθερή δουλειά για όλους, η κατάργηση κάθε μορφής ευελιξίας, μισθή και δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Εξυγχρονισμός δεν είναι οι ατομικές συμβάσεις, δηλαδή ατομική διαπραγμάτευση ανάμεσα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Αποδεδειγμένα πια, μόνο σε χειρότερες μέρες οδήγησε η επιλογή της λιγότερο κακής εναλλακτικής κάθε φορά λύσης. Εκεί που οι εργαζόμενοι ήλπιζαν ότι δεν θα τους πιάσει το ένα ή το άλλο μέτρο, μετά από λίγα χρόνια το είδαν μπροστά τους. Εκεί που έβαλαν πλάτη για το καλό της επιχείρησης, είδαν τα δικαιώματά τους τελικά να εξανεμίζονται. Συνάδελφοι, τα καθήκοντά μας είναι συγκεκριμένα
για να καταφέρουμε να μείνει αυτός, όπως και οι προηγούμενοι νόμοι, στα χαρτιά. Νούμερο 1. Επιδιώκουμε το σύνολο των αντεργατικών ρυθμίσεων και το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε να γίνει αντικείμενο πλατιά συζήτηση στους χώρους δουλειάς και στα σωματεία. Να γίνει πρώτα απ' όλα συζήτηση στα διοικητικά συμβούλια των σωματείων. Διαμορφώνουμε και συζητάμε σήμερα σχέδιο που θα εξασφαλίσει ένα πλατή άνοιγμα στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των κλάδων, σχέδιο συγκεντρώσεων και γενικών συνελεύσεων, ώστε να μπουν στη μάχη με μεγάλη αποφασιστικότητα εκατοντάδες σωματεία, συνδικαλιστές, χιλιάδες απλοί εργαζόμενοι. Σκοπό μας είναι να ανοίξει μια πλατιά συζήτηση, να ακουστούν γνώμες, να εμπλουτιστεί όλος αυτός ο προβληματισμός, να ενισχυθεί η αποφασιστικότητα των εργαζόμενων και να δημιουργηθεί αγωνιστικό κλίμα για την ανατροπή του νόμου. Δεύτερον, επαγρύπνηση και ετοιμότητα απέναντι στην επίθεση από την εργοδοσία σε κάθε χώρο δουλειάς. Κάθε πρόβλημα να γίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα πρόβλημα όλων των εργαζόμενων, πρώτα στον χώρο δουλειάς, αλλά και στους δίπλα χώρους, ανεξάρτητα από τον κλάδο, ακόμα και στη γειτονιά. Γιατί, συνάδελφοι, η απόλυση του συναδέλφου μας, πρόεδρου του ΣΕΛΜΑ, δεν είναι μόνο ζήτημα του συνδικάτου στα μεταλλεία της Χαλκιδικής. Στην πράξη, δείξαμε πως αποτελεί ζήτημα που αφορά το σωματείο σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης έφτασαν σε όλη την Ελλάδα. Έφτασαν σε μεταλλορίχους σε μακρινές γωνίες του κόσμου. Την απέτηση να γυρίσει ο συνάδελφος ζωντανετής στη δουλειά την αγκάλιασαν και άλλοι λαϊκοί φορείς. Και τώρα είναι η ώρα να οξύνουμε παραπάνω τη δράση μας. Τρίτον, να δουλέψουμε με στόχο την κλιμάκωση του αγώνα μας, ώστε να μην εφαρμοστεί ο νόμος στην πράξη. Πράγμα που χρειάζεται προετοιμασία από τα τώρα. Η κυβέρνηση έβαλε σαν όριο τις αρχές του 2022, ώστε να αλλοποιηθούν οι αποφάσεις της. Ήδη ήρθαν οι πρώτες εφαρμοστικές εγκύκλοι του νόμου και θέτουν ζήτημα να αλλάξουν τα καταστατικά των σωματείων, ώστε να εναρμονιστούν με τον νόμο Χατζηδάκη. Να είμαστε καλά προετοιμασμένοι να αποκρούσουμε κάθε επίθεση που θα δεχτούμε. Με κοινό βηματισμό να απορρίψουμε απειλές, προειδοποιήσεις, να μην επιτρέψουμε να μπει χέρι στα σωματεία μας. Με την ίδια αποφασιστικότητα να εκφραστεί πλατιά αντίθεση των συνδικάτων ενάντια στην εφαρμογή του κρατικού μητρώου, στο ηλεκτρονικό δηλαδή φακέλωμα και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και το λέμε από εδώ καθαρά. Δεν γραφόμαστε στο εργοδοτικό κρατικό μητρώο φακελώματος. Λέμε όχι στη μαύρη λίστα. Δεν κάνουμε τα καταστατικά των σωματείων μας, τα αποφασισμένα μέσα από συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, κουρελόχαρτα για να βολέψουν τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Δεν πειθαρχούμε στη δημιουργία απεργοσπαστικού μηχανισμού, το λεγόμενο προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης εργασίας. Δεν θα αφήσουμε να φτιάχνουν δέλτα σίγμα των συνδικάτων και νομοσπονδιών οι εργοδότες με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, με πλατφόρμες διάβλητες στην οθεία. Διαβλητές, με συγχωρείτε. Από σήμερα ενημερώνουμε τα μέλη μας, όλους τους εργαζόμενους, για να υπερασπίζουμε τις δημοκρατικές συλλογικές μας διαδικασίες. Κάθε εργοδότης πρέπει να μάθει πως όταν ξεμοναχιάζει έναν εργαζόμενο για να τον απολύσει, για να του αλλάξει το ωράριο, για οτιδήποτε, να ξέρει πως πίσω από τον εργαζόμενο βρίσκεται η οργανωμένη εργατική τάξη, τα συνδικάτα της. Παλεύουμε για την περιφρούρηση και τη διεύρυνση των εργατικών μας δικαιωμάτων. Για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κλαδικές, τοπικές, επιχειρησιακές, που επιβάλλουν και περιφρουρούν το σταθερό ωράριο. Δεν επιτρέπουν τις απλήρωτες υπερορίες. Δίνουν αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρώνουν την κυριακή αργία. Ιδιαίτερα αυτή η πάλη πρέπει να οξυνθεί με αφορμή και τη λαϊλασία του λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια που υπάρχει σε είδη πρώτης ανάγκης, στη θέρμανση, στα ενίκια. Η πάλη για το ξύλωμα όλων των αντεργατικών νόμων, η διεκδίκηση σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, η προστασία των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων, αντικειμενικά μπαίνει στην πρώτη γραμμή της δράσης των συνδικάτων. Τέταρτον, μέσα από αυτή την πλατιά πλούσια παρέμβαση, να μετρήσουμε διακριτά βήματα στην οργάνωση των εργαζόμενων σε νέα σωματεία, σε συσπήρωση συνδικάτων. Τώρα είναι η ώρα σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε γραφείο, επιχείρηση, εργοτάξιο, κατάστημα, να υπάρχει μορφή οργάνωση των εργαζόμενων που θα ενημερώνει, θα διαφωτίζει, θα οργανώνει την πάλη. Με σχέδιο και σκέψη να βάλουμε σε όλους τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς ξεχωριστά. Να αξιοποιήσουμε συσκέψεις, συνελεύσεις, πήρα από κάθε μορφή που εξασφαλίζει τη συζήτηση, τη διαμόρφωση δεσμών των σωματείων με τους νέους ιδιαίτερα εργαζόμενους. Να μαζικοποιηθούν τα επιχειρησιακά και τα κλαδικά σωματεία με νέα μέλη, εκεί που δεν υπάρχουν, να φροντίσουμε να δημιουργηθούν. Να γίνει υπόθεση των εργαζόμενων να αλλάξουν οι συσχετισμοί στα συνδικάτα που ξεπουλάνε τους αγώνες των εργαζόμενων, που βγάζουν στο σφυρί δικαιώματα και κατακτήσεις. Από το κοινό αυτό συντονισμό, από την αλληλεγγύη, από την κοινή ρίζα των προβλημάτων μας, μπορούν όλοι αυτοί οι συλλογικοί εργατικοί πυρήνες
να χτίσουν ένα πανελλαδικό μέτωπο σωματείων, ενωτικό, μαζικό, με καθαρό προσανατολισμό. Μέτωπο που θα αγκαλιάζει και νέα σωματεία, θα απευθυνθεί σε κάθε συνδικάτο, σε κάθε εργαζόμενο που έχει στο πλάι του τους αντίστοιχους φορείς των φτωχών αγροτών και αυταπασχολούμενων της νεολαίας. Πέμπτον, ταυτόχρονα καλούμε τα συνδικάτα να οργανώσουν τη δράση τους για μια σειρά οξυμένα προβλήματα που έχουν άμεση σχέση με τη ζωή της εργατικής οικογένειας. Τα ζητήματα της υγείας, της μόρφωσης, της ακρίβειας που χτυπάει την πόρτα κάθε λαϊκού σπιτιού να αποτελέσουν άξονες παρέμβασης. Οργανώνουμε και κλιμακώνουμε με αγωνιστικές μορφές όλο το φθινόπωρο, τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, σπάζοντας την τρομοκρατία και προτείνουμε από σήμερα τη συγκρότηση μεγάλου απεργιακού μετόπου. Δουλεύοντας με τέτοιο τρόπο, η πρότασή μας είναι να πραγματοποιηθεί στις αρχές του Οκτώβρη μια νέα πλατιά σύσκεψη συνδικάτων με στόχο τη συγκρότηση συντονισμού σωματείων, επιτροπών αγώνα κτλ. Για την αποφασιστική κλιμάκωση του αγώνα, επιδιώκοντας να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα σωματεία και συνδικαλιστές. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η εργατική τάξη δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Σήμερα που τα πράγματα φαίνονται και είναι ακόμα πιο δύσκολα, σήμερα που όλα μας τα δικαιώματα είναι στο απόσπασμα, σήμερα που μας μαθαίνουμε το πρώτο μας το γάλα πως τίποτα δεν γίνεται, πως έτσι είναι ο κόσμος και δεν αλλάζει, σήμερα είναι που υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να σαρώσουμε τους νόμους της εργοδοσίας. Με πείσμα, με αποφασιστικότητα, με σχέδιο, με οργανωμένη απειθαρχία, κάθε σωματείο, κάθε επιτροπή αγώνα και σωματιακή επιτροπή να γίνει κάστρο, φόβητρο για τους εργοδότες, στήριγμα και ελπίδα για τους εργαζόμενους. Πρώτος σταθμός να βουλιάξει τη Θεσσαλονίκη από λαό το ερχόμενο Σάββατο από εργάτες.